Καλημέρα φίλες και φίλοι, ευλογημένη Κυριακή να έχουμε όλοι. Σήμερα θα σας δείξω την αρτοκλασία μου, αρτοκλασία που κάνουμε για όλες τις μεγάλες εορτές, προσφορά στην Παναγία και στο Θεό μας και για τους ανθρώπους που εορτάζουν, τους αγαπημένους ανθρώπους. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Έχουμε ρίξει το αλεύρι, το γλυκάνισο, το μαχλέπι, κακουλέ, λίγο αλάτι. Θα σας γράφω τη συνταγή με γράμματα στο βίντεο. Το αλάτι, το λάδι, τη ζάχαρη, τη βανίλια. Αυτά τα ανακατεύουμε ένα μείγμα όλα μαζί. Εδώ. Βλέπουμε ότι η μαγιά έχει ενεργοποιηθεί. Προσθέτουμε και τη μαγιά. Ανακατεύουμε λίγο. Προσθέτουμε σιγά σιγά το νεράκι. Είναι χλιαρό το νερό μας. Θα σας γράψω εγώ στο τέλος πόσο νερό ακριβώς παίρνει η συνταγή. Βλέπετε, εγώ σας δείχνω τη διαδικασία με το χέρι. Όσες έχετε ζυμωτήριο, όπως έχω εγώ εδώ, μπορείτε να τα βάλετε όλα τελικά εκεί μέσα. Απλά σας το έδειξα από την αρχή εδώ πέρα για να δείτε πώς γίνεται. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ζυμωτήριο, βλέπετε ότι και με το χέρι γίνεται μια χαρά. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αφού δεν μιλάμε σε αυτό, θα το σηκώσουμε, κλείστο. Κλείνω. Μετά το δεύτερο φούσκωμα, το ξεκουπώνουμε.
μετά το δεύτερο φούσκωμα. Βλέπετε τη ζύμη εδώ. Λαβώνουμε λίγο τα χέρια μας. Έτσι. Βλέπετε πόσο ελαστικά είναι. Λοιπόν, αφήσαμε έγινε το πρώτο ζύμωμα και φούσκωμα. Σκεπασμένο σε τάπερ και στο φούρνο πολύ χαμηλά που έχουμε ανάψει προθερμάνει πιο πριν. Ελάχιστη θερμοκρασία, όχι πάνω από 40 βαθμούς. Ξαναζυμώσαμε. Αφήσαμε έγινε το δεύτερο φούσκωμα. Και τώρα θα την πλάσουμε στρογγυλή. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, η ζύμη είναι τέλεια. Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψάκι. Θα σας πω, θα σας γράψω και το νούμερο εγώ με το ταψί στο τέλος του βίντεο. Και τοποθετούμε στη μέση. Εδώ. Θα αφήσουμε να φουσκώσει μέχρι να φτάσει πάνω, να καλύψει γύρω-γύρω το ταψάκι. Συνήθως παίρνει το καλοκαίρι, επειδή έχει πολύ ζέστη, παίρνει γύρω στη μία ώρα. Τώρα, αν χρειαστεί λίγο παραπάνω, θα το δείτε. Είμαστε έτοιμοι, τα αφήνουμε να φουσκώσει και περιμένουμε μετά για να ψήσουμε. Έτοιμη, έχει φουσκώσει και πάμε για ψήσιμο.